Τα 3,5 χρόνια που ουσιαστικά είμαστε Περιφερειακή Αρχή για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τα χρόνια τα δύσκολα που βιώνει η Ελλάδα, αυτό που λέμε το θέμα της μεγάλης οικονομικής ύφεσης, πιστεύω ότι πήγαμε πάρα πολύ καλά όσον αφορά την προώθηση, την συμβατοποίηση και την εκτέλεση πάρα πολλών και σημαντικών έργων που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Το πρώτο και σημαντικό που θεωρώ και πιστεύω είναι ότι για πρώτη φορά γίνονται έργα που αφορούν την προστασία της λίμνης και το είχαμε θέσει ως στόχο σαν Περιφερειακή Αρχή. Έχουν γίνει όλοι οι διαγωνισμοί ενός συνολικού προϋπολογισμού έργων 10 εκατομμυρίων ευρώ. 11 Ιουνίου δημοπρατείται και το πολυμηχάνημα αυτό το περιβόητο που θα διαχειρίζει τα καλάμια και πιστεύω ότι θα συμβάλλει κατά πολύ στην υγιεινή κατάσταση της λίμνης Καστοριάς. Ολοκληρώσαμε τις υποδομές στο Γράμμο. Είχαμε εκεί πέρα ετοιμότητα όσον αφορά το κομμάτι της μελέτης και πιστεύω ότι ο Γράμμος θα συμβάλλει περαιτέρω στην προώθηση στο τουριστικό πακέτο της περιοχής Καστοριάς, γιατί γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι είναι ένα από τα ωραιότερα βουνά όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και της Ευρώπης ολόκληρης. Έχουν γίνει παρεμβάσεις σε 4 σχολεία. Τα 3 τα είχαμε παραλάβει από την προηγούμενη Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και ολοκληρώθηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Δημοπρατήσαμε και ολοκληρώνεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα το 10ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς. Γίνανε παρεμβάσεις στο νοσοκομείο που έχουν να κάνουν με την. Πριν από ένα 20ήμερο, 15 Απριλίου, δημοπρατήθηκε η ΜΕΕΦΤΚΙ και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα αρχίσουν και να εκτελούνται εργασίες. Ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 3.100.000 ευρώ και όπως γνωρίζετε πολύ καλά και ο αξονικός αλλά και η κατασκευή του χώρου του αξονικού γίνανε ουσιαστικά επί των ημερών μας. Βέβαια η ένταξη του αξονικού έγινε με νομάρχη τον Κωνσταντίνο Τολιάτση. Αξιοποιήσαμε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Πέραν του ΕΣΠΑ που ως Περιφερειακή Αρχή είχαμε μία ένταξη συνολικού προϋπολογισμού περίπου 42 εκατομμύρια ευρώ για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Αξιοποιήσαμε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που έχει να κάνει κυρίως με το πρόγραμμα Πίνδος και το ΕΠΑΔΗΜ. Ένας κωδικός που έχει να κάνει με αντιπλημμυρικά έργα, δηλαδή αυτή τη στιγμή εκτελέστηκαν 1.200.000 αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Αλιάκμουνα με τα γνωστά προβλήματα που έχουμε κατά καιρούς και δημοπρατείται ένα άλλο έργο 2,5 εκατομμύρια ευρώ όπου ολοκληρώνεται ουσιαστικά και λύνεται ένα πρόβλημα που έχει να κάνει μεταξύ της περιοχής Πενταβρίσου μέχρι και την περιοχή της Ποριάς. Πιστεύω ότι είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία με όλες τις δημοτικές αρχές και εντάξαμε έργα και των τριών δημοτικών αρχών με προγραμματικές συμβάσεις που είχε να κάνει και με συγχρηματοδότηση από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Στην καθημερινότητα, όσον αφορά την εκτέλεση από πλευράς του αμαξοστασίου, πιστεύω ότι τα πήγαμε πάρα πολύ καλά στα καθήκοντα τα οποία μας αφορούν, τόσο όσον αφορά το κομμάτι του αποχιονισμού, διαγραμμίσεις, καθαρισμός χόρτων. Γίνανε σημαντικές παρεμβάσεις μετά από πάρα πολλά χρόνια στην είσοδο της πόλης. Όλα αυτά γίνανε από ανθρώπινο δυναμικό, χωρίς κανένα κόστος, μόνο με τη λειτουργία των μηχανημάτων από το αμαξοστάσιο. Πέραν αυτού, το αμαξοστάσιο συνέβαλε κατά πολύ στην αντιμετώπιση όσο είναι δυνατόν στην εκτέλεση κάποιων παράλληλων έργων αναδασμού σε αγροκτήματα, γιατί γνωρίζετε ότι η Περιφερειακή Ενότητα υλοποιεί 13 αναδασμούς, κάτι το οποίο ουσιαστικά δεν υπάρχει πουθενά μα πουθενά σε όλη την Ελλάδα. Στόχευση για την επόμενη προγραμματική περίοδο είναι αυτό που λέμε, έχουμε την ετοιμότητα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι στην επόμενη προγραμματική περίοδο θα περάσει σε ερετές περιφέρειες ένα σημαντικό κομμάτι του πρωτογενή τομέα για τη διαχείριση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, κάτι που για το τέταρτο κοινωνικό πλαίσιο στήριξης του Αλέξανδρος Μπαλτατζής δεν έδινε τη δυνατότητα στις ερετές περιφέρειες. Πλέον από το νέο πακέτο 14-20 η απόφαση της κυβέρνησης είναι και είναι και πολύ σημαντικό το 1 τρίτο του συνολικού πακέτου να διαχειρίζονται οι ερετές περιφέρειες. Άρα εμείς η επόμενη Περιφερειακή Αρχή θα είναι σε θέση να δρομολογήσει, να δώσει προτεραιότητες, γιατί όπως ξέρετε στο κομμάτι αυτό έχουμε μια πολύ μεγάλη ετοιμότητα όσον αφορά την εκτέλεση έργων. Τόσο παράλληλο έργο αναδασμού είναι 13 αγροκτήματα, αλλά κυρίως είναι αυτό που λέμε το κομμάτι της εκτέλεσης αρδευτικών δικτύων. Δεν ξεχνάμε ότι δεν μπορέσαμε να εντάξουμε από το Υπουργείο το αρδευτικό δίκτυο του Γέρμα και είναι ένα από τα πρώτα έργα τα οποία θα ενταχθεί στο αμέσως προσεχώς διάστημα, επαναλαμβάνω, περνώντας τη διαχείριση του μικρού πακέτου αυτού στην Ερετή Περιφέρεια. Είναι το αρδευτικό της Πενταβρίσου, το αρδευτικό της Μεταμόρφωσης, αλλά και το αρδευτικό Αμουδάρα Βοτάνια Πελοχωρίου. Θα συνεχίσουμε την εκτέλεση των παράλληλων έργων αδασμού. Θέλω να αναφερθώ στη σημαντική επιτυχία που είχαμε συνολικά όταν είχαμε κατέβει όλοι οι θεσμικοί παράγοντες και κατορθώσαμε και δημοπρατήθηκε από το Υπουργείο η μελέτη αρδευτικού
του φράγματος του Νεστορίου είναι η συνέχεια ενός μεγάλου αναπτυξιακού έργου. Ένα έργο που πέρασε από πολλά δύσκολα σημεία και πέρσι ο φόβος όλων μας ήταν μήπως και κηρυχθεί έκτος ανάδοχος. Συνεχίζονται λοιπόν οι εργασίες αυτές. Θα έχουμε την ετοιμότητα στο τέλος της χρονιάς έτσι ώστε να μπορούμε να εκτελέσουμε στην επόμενη Περιφερειακή Αρχή και μέλος κομμάτι του αρδευτικού δικτύου που έχει να κάνει με το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο της περιοχής Καστοριάς. Υπάρχει στόχευση όσον αφορά τα έργα πολιτισμού, δηλαδή έχουμε ήδη 2-3 μελέτες. Μία από αυτές είναι η Μονή της Τσούκας, που θα είναι ένα από τα πρώτα έργα τα οποία θα ενταχθούν, γιατί είναι ένα σημείο και εκεί όπου δέχεται πολλούς επισκέπτες. Και εκείνο που θέλω να τονίσω κλείνοντας είναι ότι κατά τη διάρκεια της θητείας μας πιστεύω ότι δεν είπαμε ποτέ ψέματα, κοιτούσαμε τα μάτια στον πολίτη, κάναμε αυτό που λένε τις καλύτερες προσπάθειες έτσι ώστε να βελτιώσουμε και να υπερασπιστούμε αυτό που λένε τα συμφέροντα της περιοχής της Καστοριάς. Πιστεύω ότι πετύχαμε αρκετά και σημαντικά πράγματα. Έχουμε την τεχνογνωσία, έχουμε την εμπειρία, έχουμε έτοιμο πρόγραμμα και πιστεύω ότι οι συμπολίτες μας θα πρέπει να μας εμπιστευτούν έτσι ώστε να είμαστε η νέα Περιφερειακή Αρχή. Για τον νομό Καστοριάς, συνολικά ποιο είναι? Το συνολικό ποσό, κυρία Λούσκη, το οποίο έγινε επί των ημερών μας, είναι 62 εκατομμύρια ευρώ. Τα 42 εκατομμύρια ευρώ έχουν να κάνουν με το ΕΣΠΑ. Είναι έργα τα οποία έχουν υπογραφεί από το ΔΑΚΗ. Μέσα στα έργα αυτά, βέβαια, θα είναι παράληψή μου να αναφέρω ότι τα τρία σχολεία είχαν ενταχθεί επί νομαρχιακής αυτοδιοίκησης με νομάρχη το Λιάτζι, συνολικού προϋπολογισμού τα τρία πρώτα σχολεία 4,5 εκατομμύρια ευρώ, 42 εκατομμύρια ευρώ ΕΣΠΑ και 20 εκατομμύρια άλλες πηγές χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Και θέλω να τονίσω εδώ πέρα τη συμβολή τόσο τη δική μας όσο και του Περιφερειάρχη του ΔΑΚΗ. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είναι καθαρά εθνική πόρη 100%, δεν είναι ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, το οποίο το 2011 και το 2012 ουσιαστικά δεν υπήρχε καμία χρηματοδότηση. Το 2013, τέλος του 2013, αλλά και αρχές του 2014, που βελτιώθηκαν και λίγο όσον αφορά χρηματοδοτήσει από το Κεντρικό Υπουργείο, είναι ανεξάρτητα προγράμματα. Αυτό που σας είπα, το ΠΙΝΔΟΣ, το ΕΠΑΔΗΜ και κάποιες ΣΑΕ, οι οποίες έχουν να κάνουν με αντιπλημμυρική φύσεως έργα. Είχαμε τη δυνατότητα, είχαμε τη θέση και μπορέσαμε και εντάξαμε ένα συνολικό έργο, το οποίο το έχουμε παρουσιάσει κατά καιρούς, προϋπολογισμού 20 εκατομμύρια και 42 είναι 62 εκατομμύρια. Πιστεύω ότι είναι ένα πολύ έτσι σημαντικό έργο, το οποίο έγινε συντονισμένα τόσο από τις πολιτικούς προϊστάμενους, αλλά θέλω να κάνω και μια ιδιαίτερη αναφορά και στο προσωπικό της Περιφερειακής Ενότητας, οι οποίοι πραγματικά δούλεψαν με σεβασμό και μπορέσαμε και πετύχαμε τις εντάξεις αυτών των έργων. Είναι θέματα τα οποία έχουν συζητηθεί αρκετά στο παρελθόν. Είναι το θέμα του πετρελαίου θέρμανσης της αρχιτεκτονικής σχολής του στρατού. Θέματα τα οποία, κύριε Σαββόπουλε, έχετε κατηγορηθεί για αυτά, για τον τρόπο με τον οποίο χειριστήκατε αυτά τα ζητήματα. Το πετρελαίο θέρμανση, κυρία Λούσιο, έχει γίνει, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, το 2011 και το 2012, τρεις συγκεντρώσεις από τους πολίτες τους ίδιους της Καστοριάς, τους ενεργούς πολίτες. Την τρίτη φορά είχαν συγκεντρωθεί γύρω στις 14.000 υπογραφές, τη δεύτερη, όπου είχαμε πάει κάτω και ψηφθήκαμε τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Μαυραγάνη, γιατί κατά καιρούς ο κύριος Μαυραγάνης μας επισκέφθηκε πριν 15 μέρες, εν όψη πριν ένα χρονικό διάστημα 7 ημερών, στα εγγένεια της έκθεσης Καστοριάς. Όντως επισκεφτήκαμε. Για το 2011 δεν μπορέσαμε να πετύχουμε τίποτα, αλλά ήταν ένα μέτρο το οποίο εφαρμόστηκε σε όλη την Ελλάδα. Δεν εφαρμόστηκε μόνο στην Καστοριά, δεν εφαρμόστηκε, επαναλαμβάνω, μόνο στην Καστοριά, εφαρμόστηκε και στη Φλόρινα που έχει τα ίδια κλιματολογικά στοιχεία και ακόμη χειρότερο. Ήταν μια κεντρική απόφαση της κυβέρνησης, η οποία όσον αφορά την επιστροφή και τα οικονομικά εισοδήματα, βλέπουμε ότι βελτιώνεται χρόνο με το χρόνο. Το αίτημα στην επίσκεψη του αρμόδιου υπουργού πριν λίγες μέρες ήταν ουσιαστικά να βελτιώσει κατά πολύ αυτό που λέμε, γιατί το έχουμε πει ξεκάθαρα ότι όσον αφορά την χρέωση που έχει ο Καστοριανός πολίτης και γενικώς οι Δυτικομακεδόνες, είναι άδικο απέναντι σε κάποιους άλλους πολίτες που δεν έχουν τα ίδια κλιματολογικά χαρακτηριστικά σαν περιοχή. Η προσπάθεια είχε γίνει, φτάσαμε σε σημείο και κάτω είχαμε πάει οργανωμένα όλοι οι θεσμικοί παράγοντες της περιοχής. Αλλά από εκεί πέρα το 2011 δεν εισακουστήκαμε. Αυτό έχει να κάνει, επαναλαμβάνω, με μια κεντρική απόφαση της κυβέρνησης. Όσον αφορά αυτό που εγώ θεωρώ έμεση ευθύνη σαν Περιφερειακή Αρχή και σαν Αντιπεριφερειακή Καστοριάς, είναι αυτό που έχω πει για την αρχιτεκτονική σχολή. Ήταν ένα φεκ το οποίο ουσιαστικά
ο αρμόδιος υπουργός της κυβέρνησης, ο κ. Αρβανιτόπουλος, αδικούσε κατάφορα την Καστοριά. Του είχα πει και δημόσια με δηλώσεις. Μια αρχιτεκτονική που μπορεί να μην λειτουργούσε, αλλά είχε το ΦΕΚ της αναγνώρισης εδώ και 2 χρόνια, από το 2011 ήταν. Υπήρχαν υποδομές και ουσιαστικά με απόφαση του υπουργού με το ΦΕΚ καταργούσε τη σχολή τη δική μας και την πήγαινε στην περιοχή της Κοζάνης. Ήταν, επαναλαμβάνω, μια άδικη απόφαση. Διαμαρτυρηθήκαμε. Είχαμε φτάσει στο σημείο να απειλήσουμε με παραίτηση όλων των περιφερειακών συμβούλων από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Από εκεί πέρα δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε και, επαναλαμβάνω, είναι μια σχολή η οποία μεταφέρθηκε στη Κοζάνη και ακόμα δεν λειτουργεί. Μιλάει για τη λειτουργία του 2018. Η προσπάθεια έγινε, επαναλαμβάνω, σε πολλά και σημαντικά ζητήματα για τα ΤΕΗ. Αν θυμάστε καλά, ο αρχικός σχεδιασμός μιλούσε για μισό τμήμα από τα 3. Θυμάστε ότι το τμήμα πληροφορικής ήταν να πάει στα Γρεβενά. Πιστεύω ότι τα 2 τμήματα που παραμείναν είναι πάρα πολύ καλά, το δημοσίων σχέσεων και το δημοσίο σχέσιο που μετονομάστηκε ψηφιακών μέσων, αλλά και το τμήμα πληροφορικής. Χάσαμε το διεθνούς εμπορίο, αλλά μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα, με την απόφαση του σχέδιου Αθηνά, γύρω στις 70 τμήματα ΤΕΗ σε όλη την Ελλάδα κλείσανε. Όσον αφορά το στρατό, και σήμερα που είχα μια συζήτηση με τους εδώ που γνωρίζουν όσον αφορά την κατάσταση, το πρώτο και το δεύτερο σώμα καταργήθηκε, που αυτομάτως σημαίνει η Κοζάνη και η Βέρεια χάσαν τα σώματα. Το Σύνταγμα που παρέμεινε, ουσιαστικά η διαφορά μας όσον αφορά την δυναμική που έχουν τα 2 τάγματα, το 585 και το 574, έχει να κάνει με έναν λιγότερο αριθμό αξιωματικών, περίπου 20. Και η οπλίδηση είναι πολύ παραπάνω από την ταξιαρχία. Γνωρίζετε ότι 29 Αυγούστου πήγαμε στον Αβραμόπουλο, διεκδικήσαμε και τον πείσαμε ότι για θέματα εθνικής ασφάλειας θα πρέπει να επαναλειτουργήσουν στρατιωτικά φυλάκια. Φυλάκια τα οποία δεν λειτουργούσαν από το 2007, όταν είχαμε δομή ταξιαρχίας. Πίστηκε, έστειλε πολύ περισσότερο στρατιωτικό δυναμικό οπλίτες, γύρω στους 60 το Δεκέμβριο, και πλέον τουλάχιστον λειτουργούν 4 στρατιωτικά φυλάκια με 8 έως 10 οπλίτες. Και μάλιστα κατά την καλοκαιρινή περίοδο και στο Γράμμο θα λειτουργεί και το 5ο φυλάκιο. Πιστεύω ότι αυτό ήταν μια επιτυχία όσον αφορά το θεσμικό παραγόντο της Καστοριάς. Και έχω ξαναπεί ότι από την αρχή της θητείας μας, ότι όταν πρόκειται για συμφέροντα της περιφερειακής ενότητας Καστοριάς, θα πρέπει όλοι να είμαστε ενωμένοι μια γροθιά και να μην προσπαθεί κανένας να καρποθεί κάποιο προσωπικό αποτέλεσμα, γιατί όταν είμαστε πολλοί, γινόμαστε πιο δυνατοί κάτω στα κεντρικά υπουργεία. Τα 3,5 χρόνια λοιπόν του μνημονίου που πέρασε από όλη την Ελλάδα και όχι μόνο από την Καστοριά, πιστεύω ότι πετύχαμε πάρα πολλά πράγματα και, επαναλαμβάνω, ότι βλέποντας ότι θα βελτιωθούν τα οικονομικά δεδομένα της Ελλάδος, έχουμε αυτό που λέμε την διάθεση, την όρεξη για να δουλέψουμε και να προωθήσουμε ακόμη περαιτέρω αυτά που προάγουν την τοπική κοινωνία της Καστοριάς. Θέλω να τελειώσω ότι υπάρχει και ένας σχεδιασμός τον οποίο ζητήσαμε χρηματοδότηση. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί η προστασία της λίμνης Καστοριάς, τα έργα δεν σταματάνε εκεί. Υπάρχει ένας σχεδιασμός και πιστεύω ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα είμαστε σε στάδιο εκπόνησης, μελέτης, γιατί όλα αυτά, κυρία Λούσιο, γίνονται με μελέτη. Δεν γίνονται ούτε με λόγια, ούτε με έτσι ευχολόγια. Θα πρέπει να εκπονηθεί μελέτη. Υπάρχει ένας σχεδιασμός συντονισμένος εδώ και 6 μήνες, μια προετοιμασία από τις υπηρεσίες μας, και ζητήσαμε την εκπόνηση της συγκεκριμένης μελέτης, τη χρηματοδότηση μάλλον. Θα έχουμε πολύ σύντομα απάντηση. Όπου θα μιλάμε για εμπλουτισμό της λίμνης Καστοριάς. Είναι αυτό που θα δώσει την οριστική λίμνη της Καστοριάς, γιατί γνωρίζουμε ότι ό,τι παρεμβάσει και να γίνουν, οι κλιματολογικές συνθήκες έχουν αλλάξει. Η τελευταία χειμερινή περίοδος μας ανησύχησε πολύ, γιατί δεν είχαμε χιόνια, δεν είχαμε ζρωές. Ευτυχώς τον τελευταίο μήνα έριξε αρκετό νερό, έβρεξε και είμαστε σε μια ικανοποιητική στάδια, αλλά κανένας δεν διαβεβαιώνει ότι οι κλιματολογικές συνθήκες της Καστοριάς θα παραμένουν σαΐ με χιόνια το χειμώνα, με βροχές, και θα πρέπει να δούμε και αυτό. Την περίπτωση να την εξαντλήσουμε, και πιστεύω ότι σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα ενός έτους θα είμαστε σε θέση να εκπονήσουμε αυτή τη μελέτη, η οποία σε μια πενταετία θα μας δώσει, σε μια διετία θα έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση μελέτης, και είμαστε σε θέση να απαντήσουμε σίγουρα, αν μπορεί να γίνει αυτό, με μεταφορά νερών από τις πηγές Κορομιλιάς, κάτι που είχε προβληματίσει και πολύ τον πρώην νομάρχη, τον κύριο Καπαξή. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι έχουμε την εμπειρία, κάτι που είχα πει προηγουμένως, έχουμε το πρόγραμμα, πιστεύουμε ότι είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε τη διοίκηση της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Και εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι ποτέ δεν έχουμε πει, ήμασταν καθημερινοί άνθρωποι, οι πόρτες ήταν πάντα ανοιχτές. Διαχειριστήκαμε το δημόσιο χρήμα με απόλυτο σεβασμό και προσπαθήσαμε, επαναλαμβάνω, να πετύχουμε πολλά τα οποία είναι σημαντικά για την περιοχή της Καστοριάς.